Πυρομαδών από το σύνολο της αντιπολίτευσης δέχτηκε κυρίες και κύριοι η κυβέρνηση με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής για τα Τέμπη να χτυπά κόκκινο με τους συγγενείς των θυμάτων να δίνουν το παρόν στα θεωρία. Ο Σωκράτης Φάμελος, απευθυνόμενος στο Μάκη Βορύδη που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, είπε: «Θα κουβαλάτε πάντα το στίγμα της συγκάλυψης». Ενώ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος απουσίαζε από τη συζήτηση, λέγοντας ότι προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και επιβεβαιώνει την απόπειρα συγκάλυψης. Ο Υπουργός Επικρατείας προκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, μιας και βλέπει, όπως είπε, ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και κατηγόρησε το κόμμα ότι πορεύεται με υποκρισία. Ζούμε την τέταρτη πράξη της επιχείρησης συγκάλυψης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η απουσία του συνιστά μνημείο αλαζονίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, όπως σώσε ανασύρθηκε ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας που βρισκόταν σε εκπαιδευτική πτήση όταν το F-16 παρουσίασε μηχανική βλάβη και τον ανάγκασε να το εγκαταλείψει. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ο Ζήσης Μούσιος, ο Παναγιώτης Τζανετάτος στη Βουλή. Βλέπουμε την Άννα Κανδύλη και τον Μαρίνο Αλιφέρη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την συζήτηση στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών. Τελικά. Στα κόκκινα ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Ολομέλεια της Βουλής με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού, να μιλά για απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης ποινικών ευθυνών γαλάζιων υπουργών. Εδώ είστε λαύροι ως προς την ενοχή των υπουργών. Αφού δεν έχει στοιχεία και τα έχουμε συγκαλύψει, πώς εσείς έχετε καταλήξει ως προς την ενοχή τους? Όποιος διαφωνεί με εσάς κάνει συγκάλυψη. Γιατί να μην ισχυριστώ ότι όποιος διαφωνεί με εμάς κάνει πολιτική εκμετάλλευση? Η σημερινή απουσία του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πρωθυπουργού, απλά επιβεβαιώνει και το σχέδιο συγκάλυψης, αλλά και τη βαθύτατη προσβολή της μνήμης των θυμάτων, αλλά και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Να πάρει μια απόφαση η Ελληνική Βουλή, η δικαιοσύνη να ελέγξει όλα τα παραπτώματα διαπαραλήψεως των πολιτικών προσώπων. Το ερώτημα πιάνει σε εσάς, κύριε Βορύδη. Αντέχετε? Αν φέρουμε ένα νόμο εδώ που λέμε και πούμε καταργούμε το 86 του Συντάγματος, καταργείτε? Και ποιος κάνει εκμετάλλευση της αγωνίας των ανθρώπων όταν τους λέει τέτοια πράγματα? Εμείς που τους λέμε καθαρά την αλήθεια ή εσείς που του λέτε ψέματα για να βγει το λαϊκιστικό μεροκάματο? Δεν σας αναγνωρίζω το δικαίωμα να εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση που δεν ψηφίζετε τους νόμους σας. Έχετε προαποφασίσει να αμνηστεύσετε τα δικά σας πολιτικά πρόσωπα. Σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου για πολιτικές βδέλες που αποσκοπούν σε μικροκομματικά ωφέλη από την τραγωδία των Τεμπών. Να είσαι παντού σαν βδέλα και να προσπαθείς να αποκομίσεις πολιτικά ωφέλη από τον πόνο των ανθρώπων. Μίλησα για αυτούς οι οποίοι δίπλα σε μια απονεμένη μάνα πάνε να κάνουν καριέρα. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις και άλλες χαροκαμένες μάνες και άλλες συγγενείς οι οποίοι τον πόνο τους τον εξέφραζαν είτε φωνάζοντας είτε βουβά και δικάστηκαν 5 χρόνια μετά. Να τον ενημερώσουμε πως το μόνο αίμα που κύλησε από αυτήν την ανίποτη τραγωδία προκλήθηκε από την αμέλεια του υπουργού της κυβέρνησής του, τον οποίο και προστατεύει, πνίγοντας το πένθος στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρότασή του για σύσταση προανακριτικής, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για αλαζονία, ψεύδη και προκλητική στάση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Ζούμε την τέταρτη πράξη της επιχείρησης συγκάλυψης στη Βουλή. Πού είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός? Επιλέγει να γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία. Επαναφέρουμε την πρότασή μας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι θα βρούμε εμπόδια και τείχος για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Οι Ρωμαδών κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πρώτη και βασική πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο έγκλημα φέρει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο σταθμάρχης σας. Αυτός θέλει. Άρση ασυλίας όλων των πολιτικών προσώπων τώρα. Η διάχυση των ευθυνών στους πάντες σημαίνει συσκότηση των πραγματικών ευθυνών, σημαίνει αθώωση των πραγματικών υπευθύνων. Δυστυχώς η κυβέρνηση στην υπόθεση των Τεμπών είχε άλλο σύνθημα. Πατάμε όποιον βρεθεί στο δρόμο μας. Νέα ένταση προκλήθηκε στη διάρκεια της παρέμβασης του Δημήτρη Μαρκόπουλου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του απευθύνεται με ένταση από το έδρανό της. Είστε πολιτικοί χούλιγκαν. Τον παροξυσμό σας να τον ελέγξετε. Δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σας, αλλά θα καλέσω από αυτό εδώ το βήμα τον Πρωθυπουργό
τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί. Έχει και ποινική ευθύνη. Όταν η ολομέλεια της Βουλής αποφανθεί ότι φταίει ο Σταθμάρχης, να γνωρίζουν όλοι ότι ο Σταθμάρχης ήταν επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εάν υπήρχε αξιολόγηση, δεν θα είχαμε το μοιραίο αποτέλεσμα. Η συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής για την τραγωδία των Ντεμπών θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ. Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Παναγιώτη Τζανετάτο στη Βουλή και την Άννα Κανδύλη. Παναγιώτη, ξεκινάμε από εσένα. Η τόνη ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Η κυβέρνηση δέχτηκε ομαδικά πειρά. Οι κατηγορίες όμως είναι κοινές από τα κόμματα για αλλεπάλληλες απόπειρες συγκάλυψης και για αλαζονία. Ακριβώς, Ράνια, δύο διαφορετικές εκτιμήσεις, δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το τι πραγματικά συνέβη στην ανίποτη τραγωδία, αλλά και για τις ευθύνες που ακολουθούν αυτής. Από τη μία, η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει την υπόθεση και δεν αφήνει είτε τη δικαιοσύνη είτε την ίδια τη Βουλή να διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Από την άλλη, η κυβέρνηση κάνει λόγο για προσπάθεια μικροκομματικής εκμετάλλευσης από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καθώς, όπως επισημαίνει, δεν καταθέτει ούτε πρόταση για προανακριτική, ούτε έχει κάποιες συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες, τις οποίες αποδίδει στα πρόσωπα τα πολιτικά. Και για να πω την αλήθεια, Παναγιώτη, εγώ ακούω αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Ότι δηλαδή, αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βλέπει ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, πράγματι υπάρχει διαδικασία. Και άλλοι έχουν βουλευτές, και άλλοι φτάνουν, δεν χρειάζεται μόνο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και άλλοι κάνουν. Και θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη, γιατί εγώ παρακολούθησα πολλές ώρες συζήτηση σήμερα, μπορεί να έχω μπερδευτεί. Απάντηση σε αυτό δόθηκε, γιατί εδώ έχεις μία αντιπολίτευση που λέει ότι έχετε ποινικές ευθύνες, μάλιστα, και τις συγκαλύπτετε. Πολύ σωστό. Μετά τους λέει η κυβέρνηση, ωραία, αφού τις συγκαλύπτουμε, πούντες οι ευθύνες να ψηφίσουμε προανακριτική. Και δεν εμφανίζονται. Εξήγησαν γιατί το κάνουν αυτό. Δηλαδή, το να συγκαλύπτει η κυβέρνηση το καταλαβαίνω. Το να μην είναι καταγγέλει άλλοι το καταλαβαίνω. Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι όπως μας μίλησε και ο κύριος Φάμελος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, θεωρεί ότι ακόμα και αν καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αυτή θα απορριφθεί και δεν θα μπορεί να επανακατατεθεί σχετική πρόταση με το ίδιο κατηγορητήριο. Παρά τα αυτά, με την ίδια λογική δεν θα είχε κατατεθεί ποτέ καμία μομφή και καμία πρόταση δυσπιστίας, διότι δεν θυμάμαι πότε έπεσε κυβέρνηση τελευταία φορά από πρόταση δυσπιστίας. Αλλά η διαδικασία. Η διαδικασία είναι τέτοια σε αυτήν την περίπτωση που αν για παράδειγμα διατύπωναν έναν ισχυρισμό ότι ο κύριος Καραμαλής πρέπει, τι έχει ακουστεί, να ελεγχθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα υπήρχε μία συζήτηση, σωστά. Και, να υποθεί μόνο αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να συντάξει κατηγορητήριο. Που να τεκμηριώνει αυτό το οποίο λέει. Πρέπει να πει δηλαδή ότι ο ενδεχόμενος δώρος του Καραμαλή ήταν για αυτό το λόγο, ανθρωποκτονία, έτσι σκότωσε τους ανθρώπους ή έκανε το άλλο ή το β ή το γ. Δεν αρκεί. Θέλει λίγο δουλειά να το κάνεις αυτό. Πρέπει λοιπόν να γραφεί ένα κατηγορητήριο. Σας υπενθυμίζω να τεκμηριωθεί ότι από την περασμένη Παρασκευή υπάρχει δικογραφία στη Βουλή από, από μήνυση συγγενούς θύματος, η οποία εφόσον τα κόμματα το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν σχετική πρόταση για σύσταση προανακριτικής, στην οποία περιγράφονται συγκεκριμένα αδικήματα σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Τι λέει ο Θέλω συγγενής να πω και... ότι αν υπάρχει πολιτική διάθεση, το περιεχόμενο υπάρχει. Αν κάποιος το θέλει, δηλαδή, αν ένα κόμμα το επιθυμεί, μπορεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να το προχωρήσει. Ναι. Ωστόσο, ενδεχομένως. Εγώ δέχομαι ότι τα κόμματα κάνουν κουμάντο στο σπίτι τους. Εντάξει. Να περιμένουν και κάτι διαφορετικό. Ναι, αφήνω τους συγγενείς. Θεωρώ ότι τα κόμματα κάνουν κουμάντο στο σπίτι τους. Και προφανώς ψηφίζουν αυτό που θέλουν. Δεν τους πει κανείς να ψηφίσουν. Να λοιπόν, περίοδο Δόξης Λαμπρό για όλους, τον κύριο Κουτσούμπα που είδα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Φάμελο. Εφόσον έχουν την αριθμητική, πρέπει να το πω, δυνατότητα να καταθέσουν προανακριτική. Εκτός αν δεν υπάρχει τις 30 υπογραφές. Εκτός αν δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Γιατί στο κατηγορητήριο πλέον της προανακριτικής πρέπει να βρεις και να πεις ότι κατηγορώ τον Μπερτεντέρη, παράδειγμα λέω. Διότι έκανε αυτό, έκανε το εκείνο το τρίτο, εκείνη την ημέρα είδε αυτόν, την τρίτη ημέρα είπε το άλλο, την παράλληλη είπε εκείνο, έτσι έκανε αυτό, ο δόλος του προκύπτει από αυτό. Δεν είναι απλό.
Άρα νομίζω ότι σήμερα εξαντλήθηκα σε μια συζήτηση χωρίς περιεχόμενο. Γιατί όλοι λέγανε ότι το παραμύθους, αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Η αξία της συζήτησης παραμένει και γι' αυτό και προβλέπεται. Ήταν εκεί και οι συγγενείς των θυμάτων. Και βρέθηκαν εκεί γιατί, όπως είπαν και θα το ακούσουμε στη συνέχεια του δελτίου, ήθελαν κυρίως να δουν, να κοιτάξουν στα μάτια τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Που ανέπτυξαν, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, που ανέπτυξαν συγκεκριμένους ισχυρισμούς, δεν είχαν όμως τη δυνατότητα, δεν είχαν την ευκαιρία να δουν απέναντί τους τον Πρωθυπουργό. Να σου πω, Ράνια, ότι οι συγγενείς των θυμάτων είναι από το πρωί εδώ. Από τις 9.30 ώρα το πρωί που ξεκίνησε η διαδικασία, είναι εδώ και παρακολουθούν. Έχουμε πει, είπαμε και από χθες, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι στην αίθουσα της Ολομέλειας. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι μια πάγια τακτική που ακολουθείται. Ωστόσο, τώρα, εάν από τη συζήτηση, την πολύωρη που ήδη έχει διεξαχθεί, οι συγγενείς των θυμάτων είναι ικανοποιημένοι ή όχι, ενδεχομένως αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο οι ίδιοι θα μπορούν να απαντήσουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και τι θα πει πάγια πρακτική. Δηλαδή, κάθε περίπτωση. Και η κάθε συζήτηση και το περιεχόμενό της είναι ξεχωριστό. Και η τραγωδία των Τεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε συζήτηση. Και αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε πόρισμα. Οπότε δεν ξέρω, ίσως εδώ θα χρειαστώ μια διακριτή αντιμετώπιση, γιατί το βλέπουμε και στις μετρήσεις, ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι εδώ υπάρχει μια επιχείρηση συγκάλυψης. Και δεν ξέρω αν αυτό θα έπρεπε με έναν διαφορετικό τρόπο να το στηρίξει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Εάν ο Πρωθυπουργός συμπεριφερόταν. Ανάλογα με το τι λένε οι δημοσκοπήσεις, με το τι λέει ο κόσμος. Ανάλογα με το περιεχόμενο της συζήτησης, Γιάννη, πρώτα απ' όλα. Η συζήτηση που μας αρέσει να κάνουμε, η συζήτηση που δεν μας αρέσει να κάνουμε, η τρίτη και όλα αυτά, δεν ξέρω πώς το είδε και είναι δικαίωμα του. 57 θάνατοι. Αλλά είναι πρωθυπουργός. Δεν είναι μια οποιαδήποτε. Είναι πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός είναι άνθρωπος πολιτικός και έχει το δικαίωμα, εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία. Να παραστεί εκεί που νομίζει. Μα δεν συζητάμε περί του δικαιώματός του. Ζητάμε περί της επιλογής του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό ή όχι. Πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή. Αυτό λέμε. Το επιχείρημα που άκουσα εγώ από την πλευρά του, ναι. Αυτό που είδα, είναι ότι δεν έχει πάει ποτέ σε τέτοιου είδου κοινοβουλευτική συζήτηση. Ναι, αλλά δεν είναι η κάθε στιγμή το ποτέ και το πάντα. Είναι μια όλα. Ξέχωρη περίπτωση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να το πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση στη Βουλή, λοιπόν, εξελισσόταν μπροστά στα μάτια ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους και τους συντρόφους τους στο μοιραίο δυστύχημα, αλλά και μπροστά στα μάτια ανθρώπων που σώθηκαν και παλεύουν να γιατρέψουν τα τραύματα της ψυχής και του σώματος, καθώς βρίσκονταν στα θεωρία. Βρέθηκαν στη Βουλή ζητώντας από τους βουλευτές της πλειοψηφίας να επαναλάβουν τους ισχυρισμούς τους, κοιτάζοντάς τους όμως στα μάτια. Μιλώντας στο Μέγκα, δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους, χαρακτηρίζοντας την Εξεταστική Επιτροπή ως το τρίτο στη σειρά έγκλημα. Συγγενείς θυμάτων αλλά και δραματίες ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Καθόνται στα θεωρία αμίλητοι, σκεπτικοί. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου έχασε την αγαπημένη του σύζυγο. Πλάι του στο κοινοβούλιο, ο γιος του, ένα από τα 4 παιδιά τους. Θα σήμερα εδώ πέρα για να δω πραγματικά αν αυτό που εκπροσωπούν οι άνθρωποι που είναι μέσα στο κοινοβούλιο, το ναό της Δημοκρατίας, μπορούν να το υπερασπιστούν κιόλας. Θα ήθελα αυτοί όλοι οι ομιλητές να με κοιτάνε στα μούτρα και να εκφέρουν την άποψή τους. Αν και πολλοί από αυτούς, ιδίως της πλειοψηφίας, δεν έχουν τσίπα. 13 μήνες μετά ζητά να αναδειχθεί όλη η αλήθεια για τα αίτια του δυστυχήματος. Η εξεταστική είναι το τρίτο έγκλημα, δηλαδή το έγκλημα της συγκάλυψης και της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Νομίζω ότι το ζούμε στη σημερινή μέρα. Σε ένα κράτος δικαίου, αυτά που υπερασπίζονται μέσα στο ναό της δημοκρατίας, τουλάχιστον να μπορούν πέρα από τα λόγια να τα εφαρμόσουν κιόλας. Στα θεωρία της Βουλής και η Ευδοκία Τσαγκλή, μία από τις τραυματίες του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Ήταν πολύ απογοητευτικό μετά από 3 μήνες και. Ξέροντας τα γεγονότα, να βλέπεις αυτό το τεράστιο θέατρο, τη μεγάλη απαξίωση, την ανθρώπινη ζωή. Πάντα συμμετέχω σε ό,τι ενέργεια μπορώ, σε δικαστήρια, στη Λάρισα, στην Αθήνα. Είναι μια ανάγκη για μένα αυτή. Δύο ημέρες μετά την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023, Μαρία Καριστιανού, τονίζει ότι είναι ντροπή για τους ίδιους να αναγκάζονται να καταφεύγουν στο εξωτερικό. Δικαίωση είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων του εγκλήματος, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση και φυσικά αυτό να είναι το εφαλτήριο μιας σωστής λειτουργίας του κράτους γενικότερα. Να μην ξαναυπάρξει, να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην κοινωνία. Οι Έλληνες πολίτες
θα ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ξαφανίσαν τα παιδιά μας, κύριε Βαγγελάτο. Κλειστά φέρετρα και μετά από 8 μήνες τα ειδικά σκυλιά που εμείς επιβάλαμε ο σύλλογός μας είναι στην δικογραφία πλέον. Την Πέμπτη, από την Επιτροπή Τεχνικών Συμβούλων των Οικογενειών των Θυμάτων, θα κατατεθεί ένα νέο πόρισμα αναφορικά με την έκρηξη που ακολούθησε αμέσως μετά την μετοπική σύγκρουση των τρένων στην κοιλάδα των Ντεμπών. Πάμε και στην Άννα Κανδύλη. Άννα, έχει ξεσπάσει και μία άλλη κόντρα μεταξύ δικαστών για την τοποθέτηση του Προέδρου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δουλειά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως να μας πει αν θα αλλάξουμε στην Ελλάδα τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Το Σύνταγμα. Ακριβώς. Απορρέει από το Σύνταγμα. Ήθελε να αλλάξει το Σύνταγμα. Να σταματήσει να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις που προσβάλλουν τη θεσμική αυτονομία των κρατών μελών. Και ότι όποιο στοιχείο θέλει, όποιο έγγραφο θέλει, μπορεί να το πάρει. Είχαμε λοιπόν σήμερα το πρωί μια ανακοίνωση από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους συγγενείς. Ανέφεραν μέσα ότι παρακολουθούν και αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης και προσβλέπουν στην πλήρη διερεύνηση της από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Λίγο μετά είχαμε την ανακοίνωση από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Φαϊτά και την κυρία Ντέκα, που χαρακτήρισαν απαξιωτική για τους συγγενείς την δήλωση, την ανάρτηση αυτή που είχε κάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Διαφωνούν επί της ουσίας με τον πρόεδρο της Ένωσης. Σε ναι, σχέση στον νομικό ισχυρισμό ή ως προς το γιατί έγινε αυτή η τοποθέτηση. Είναι διαφορετικής ποιότητας πράγματα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που λες και εσύ, Ράνια, ότι ναι, διαφωνούν, ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δηλαδή, άρα ότι μπορεί να έχει γνώμη. Ποιος, ο πρόεδρος ή η Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι, η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Όχι, ότι μπορεί να, βεβαίως, ότι μπορεί να έχει. Ότι αυτό μπορεί λέω, ότι μπορεί να έχει γνώμη, λοιπόν, αυτό λέω. Αρμοδιότητα δεν έχει. Αρμοδιότητα δεν έχει. Και ο Άριος Πάγος, με τον οποίο συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η ηγεσία του Αρίου Πάγου, τη το επεσήμανε, νομίζω, και κατ' ιδία τη, έχοντα πολύ ωραίες οι απόψεις σας και έχετε δίκιο και όλα αυτά, αλλά δεν έχετε αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα. Η κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Περιμένουμε να απαντήσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη. Θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Ο Άριος Πάγος ακριβώς, γιατί το αίτημα που κατατέθηκε από τους συγγενείς στη Βουλή έχει καταδικαστεί. Θα του ακούσουμε με προσοχή, διότι αυτοί είναι οι δικαστές, αυτοί δικάζουν στην Ελλάδα και αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, Άννα, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ.